Πραγματικότητα αποτελεί πλέον το ηλεκτρονικό διαζύγιο, το οποίο αναμένεται να γλιτώσει από γραφειοκρατία και ταλαιπωρία πολλά ζευγάρια που επιθυμούν τη συνεντική λύση του γάμου τους. Είναι μια πάρα πολύ απλή διαδικασία, σύμφωνα με την οποία δεν χρειάζεται και η διαζώσης παρουσία και συνύπαρξη των συζύγων. Η διαδικασία έκδοσης του άειλου συνενετικού διαζυγίου θα διενεργείται ηλεκτρονικά μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης gov.gr. Καταρχάς, από τη στιγμή που υπάρχει η επιθυμία του ζευγαριού να χωρίσει, απευθύνονται στους δικηγόρους τους και ένας εκ των δύο δικηγόρων μέσω του συστήματος Portal Ολομέλεια, που είναι μια εφαρμογή που έχουν όλοι οι δικηγόροι της Ελλάδος, εισέρχεται και ανοίγει αυτή τη νέα υπόθεση διαζυγίου. Εισάγει τα στοιχεία και του γάμου και των συζύγων, αντλούνται και τα υπόλοιπα στοιχεία και αναρτά ο δικηγόρος που ανοίγει την υπόθεση, που δεν έχει σημασία ποιος είναι, αρκεί να είναι κάποιος που θα συμφωνηθεί από τους δύο να το κάνει, αναρτά και το σχέδιο του συμφωνητικού, γιατί ξέρετε, ναι, μεν υπάρχει λύση του γάμου, αλλά λύνονται και επιμέρους ζητήματα, όπως είναι η διατροφή, όπως είναι η επικοινωνία ή αν υπάρχουν και κάποια κοινά περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκτηθεί από τον γάμο. Η διαδικασία για το ηλεκτρονικό διαζύγιο Express θα μπορεί να ολοκληρώνεται εντός 10 ημερών από την έγκριση του συμφωνητικού, λύνοντας τα χέρια αλλά και το γάμο αρκετών ζευγαριών που έχουν συναποφασίσει να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους. Αφού λοιπόν επιλεγεί ο συμβολογράφος, έχουμε ουσιαστικά την αναμονή να επιβεβαιωθεί από τον αντίδικο δικηγόρο ότι έχει λάβει το συμφωνητικό και να κάνει κάποιες τροποποιήσεις ενδεχομένως, κάποιες διορθώσεις ή κατόπιν διαπραγμάτευσης, διότι μπορεί ακόμα κάποιοι όροι να διαπραγματεύονται μεταξύ του ζευγαριού, να κάνει και κάποιες διορθώσεις. Όταν λοιπόν όλα αυτά ολοκληρωθούν, που μπορεί αυτά να διαρκέσουν και κάποιες ώρες, αν όχι μέρες, πηγαίνει ξανά στη θηρίδα των δύο συζύγων, οι οποίοι εισέρχονται μέσω του TaxisNet και των κωδικών που έχουν στην εφαρμογή TaxisNet, διαβάζουν το συμφωνητικό. Προφανώς είναι αυτό το οποίο έχει ήδη συμφωνηθεί μεταξύ τους και με τους δικηγόρους τους και το εγκρίνουν. Υπολογίζεται ότι από τα διαζύγια που εκδίδονται ετησίως στην Ελλάδα, ποσοστό 70 έως 75% είναι συνενετικά και κατά συνέπεια στο εξής θα μπορούν να εκδίδονται και ηλεκτρονικά. Η τεχνολογική αυτή πλέον ανάπτυξη που υπάρχει και με τον κορονοϊό γίναμε όλοι στην ψηφιακή εποχή πιο γνώστες και τι χρησιμοποιούμε κατά κόρον, είναι και δείγμα πολιτισμού να μπορεί ένα ζευγάρι χωρίς εντάσεις, χωρίς να είναι υποχρεωμένο να έρθει σε επαφή, να λύσει την έγαμη συμβίωση με ένα τόσο γρήγορο και ψηφιακό, θα λέγαμε, τρόπο.